μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τιμή, χαρά και ευλογία σήμερα, γιατί έχουμε κοντά μας τον συνεργάτη της εκπομπής αυτής, τον εκλεκτό φίλο, τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Καλλίνικο Μαυρολέοντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίσατε, πατέρα Καλλίνικο, και πάλι σε τούτη. Και εγώ ευχαριστώ, πατέρα Βασίλη, από καρδιάς που με καλέσατε και πάλι στην ωραία αυτή εκπομπή. Μπορώ να πω κάτι καταρχήν αμέσως που συνέβη και αφορά την εκπομπή. Είναι γεγονός που συνέβη εχθές. Λοιπόν, είμαι στο αεροδρόμιο του νησιού μου, στην όμορφη Κάρπαθο, με τον Μητροπολίτη, ο οποίος έφυγε για το Πατριαρχείο, το συνοδεύω εγώ και συζητάμε στην αίθουσα αναμονής και την έξοδό του στο αεροπλάνο. Και πλησιάζει ένας κύριος, ακούει τη φωνή μου και λέει: ποιος είναι ο πατήρ Καλλίνικος? Λέω εγώ. Λέει: σας ακούω στην Πειραϊκή Εκκλησία με εκπομπές με τον πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη. Είχα έρθει εδώ στην Κάρπαθο για δουλειές και ήθελα να σας συναντήσω, να σας γνωρίσω. Δεν κατάφερα να έρθω και τώρα άκουσα τη φωνή σας. Και τη γνώρισα από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και είμαι, λέει, πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον πατέρα Βασίλειο να του πείτε, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχω δύο παιδάκια, μένει στη Ρόδο ο κύριος αυτός. Το όνομά του δεν πρόλαβα να ρωτήσω, γιατί έφευγε, έμπαινε και αυτό στο αεροπλάνο για να πάει στη Ρόδο. Και το λέω απλώς για να χαρείτε κι εσείς και για να φανεί, όπως έχω και άλλα πολλά βέβαια τέτοια περιστατικά, μπαίνοντας σε ταξί, να ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία. Και στη Ρόδο και στην Αθήνα και παντού. Και μάλιστα κάποιος πάλι με γνώρισε από τη φωνή μου, πάλι από τις εκπομπές που κάνουμε μαζί εδώ στην ωραία αυτή εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ γιατί μας βοηθάτε και εμένα προσωπικά και όσοι φυσικά ακροατές ακούν κάθε εβδομάδα τα ωραία αυτά μηνύματα και θέματα που αναπτύσσετε εδώ με τους εκλεκτούς συνεργάτες σας. Γινόμαστε δέχτες εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, όχι μόνο από την εκπομπή, αλλά και από όλες τις εκπομπές που ακούνε άνθρωποι ομογενείς σε όλο τον πλανήτη. Και από την Νότια Αμερική και από την Ευρώπη και από διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ συγκινητικό, αλλά νομίζω ότι και σε εσάς δημιουργεί μια υποχρέωση αυτό που ακούσατε, που άκουσε τη φωνή σας και τη γνώρισε, γιατί αυτό σημαίνει ότι σας ακούνε και εσάς και πιστεύω ότι να νιώσετε υποχρέωση να ερχόσαστε εδώ για να μπορέσετε να δώσετε αυτό που έχετε σε αυτούς που το χρειάζονται, και έτσι γίνεται και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Και αν θέλετε σήμερα να μιλήσουμε για τη σχολική φοβία. Βέβαια δεν είναι μόνο η σχολική φοβία όπως συζητούσαμε προηγουμένως, υπάρχει και η οικογενειακή και η εθνική και η θρησκευτική που τη ζούμε σε όλο τον πλανήτη αυτή την φοβία ιδιαίτερα η θρησκευτική. Αλλά ας μείνουμε, αν θέλετε, σήμερα στη σχολική, μια και απευθύνεται στην οικογένεια. Και γινόμαστε και εμείς οι κληρικοί και οι όσοι εξομολογούμε ή συζητάμε και με παιδιά και με γονείς δέκτες αυτής της βίας, η οποία μπορεί να μην είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει σε ένα παιδί ψυχολογικά προβλήματα, και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα παιδιά, σε αυτά που έχουν μάθει σε ένα ήρεμο, όμορφο, καλό περιβάλλον και ζουν μέσα στην αγάπη, στη φροντίδα των γονιών, και το περιβάλλον τους δεν είχε ποτέ κάτι που να τα προετοιμάσει να δεχτούν μια τέτοια συμπεριφορά που καταλήγει να γίνεται ακόμα και θα έλεγα ένας φόνος, γιατί περί φόνου πρόκειται όταν πεθαίνει κάποιο παιδί, όπως πρόσφατα αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, από μια τέτοια συμπεριφορά, αυτό το bullying που το λένε στη γλώσσα μας, γιατί η γλώσσα μας έχει αλλάξει. Μάλιστα, καλά το λέτε. Στην σχολική φοβία. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε, πατέρα Καλλίνικο? Εμένα, πάτερ, βέβαια έχετε, όπως τα είπατε, είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά είναι πολλά και πρέπει δυστυχώς να σταματήσουμε τα λόγια όλοι μας και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα αυτά. Έφτασαν παιδιά να σκοτωθούν. Όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε προ καιρού και είναι τα γεγονότα συνεχώς, δεν είναι μονάχα ένα. Το παιδί έφτασε στο θάνατο, αλλά ποιος όπλησε το χέρι του παιδιού αυτού να φτάσει εκεί? Ποιος μπορεί να καταγράψει τα τραύματα που δημιουργούνται στις ψυχές των παιδιών, ειδικά που είναι ευαίσθητα, όπως είπατε, και μικρά, από όλη τη συμπεριφορά εμάς των ενηλίκων? Γιατί
Και τα μικρά παιδιά που πειράζει το ένα το άλλο, δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά. Παιδιά αυτά, ποιος τα έμαθε να είναι άγρια τα παιδιά αυτά? Ποιος τα έκανε να μην σέβονται την ιδιαιτερότητα του άλλου? Θυμάμαι μία καταγγελία που έκανε μία μάνα προ καιρού στη Μυτιλίνη, αν θυμάμαι καλά, ότι τα παιδιά της είχε τραχύρα αυτή η γυναίκα με τέσσερα παιδιά και ένα παιδί της, 9χρονο παιδί, στο σχολείο, το ανέβασε μια μέρα στις μαθητές να βγάλει την μπάλα από την μπασκέτα. Και αφού κατέβασε την μπάλα, τον αφήσανε πάνω στην μπασκέτα κρεμασμένο και το κουνούσαν πέρα δόθε και το παιδί φοβήθηκε. Φώναζε κατεβάστε με, θα πέσω, κατεβάστε με, αυτοί γελάγανε. Γελάγανε και το παιδί έπεσε από τόσο ψηλό ύψος, κατέπεσε κάτω και έσπασε, τραυματίστηκε, κατάγματα, εξαρθρώσεις κλπ. Και τα παιδιά γελάγανε. Γιατί τα παιδιά γεντάνε με τον πόνο ενός άλλου? Γιατί τα παιδιά δεν υπολογίζουν τίποτα σήμερα και δείχνουν μια τέτοια επιθετική συμπεριφορά? Γιατί από παιδιά κυρίως προέρχεται ο φοβισμός στους μαθητές τους, συνομιλίκους, ή που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή έχουν κάποιο πρόβλημα ή δεν είναι σαν και εκείνους. Λοιπόν, αν δεν σταματήσουμε τα λόγια, γιατί μιλήσανε πολύ, μιλάμε πολύ, αλλά δεν αλλάζουμε τίποτα στη συμπεριφορά μας. Και βέβαια το πρώτο που λένε και οι ειδικοί ψυχολόγοι σε αυτά είναι να μάθει το παιδί να μιλάει, να λέει αυτό που έχει μέσα του. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι γιατί τα παιδιά φτάνουν εκεί και είναι βία. Μήπως γεννήθηκαν βία, γεννήθηκαν μέσα στις πιο συνθήκες αγάπης, από αγάπη των γονιών, μέσα στη στοργή, μέσα σε χαρά. Μόλις γεννηθήκαν, βγήκαν σε μια κοινωνία αγάπης, τρέξαν οι συγγενείς, οι φίλοι, με δώρα, με χαρά, με γέλια, με γλέντια, με τρα κλπ. Λοιπόν, τα παιδιά μας πάντα φωνάζουν. Η βία είναι μια κραυγή. Είναι μια κραυγή από ένα παιδί που ποτέ δεν ακούστηκε. Μια φωνή που ίσως φημώθηκε ή κακοποιήθηκε. Τι μας λέει η φωνή τους? Γιατί τα παιδιά με τα γεγονότα αυτά που αυξάνονται συνέχεια μας μιλάνε περισσότερο. Αυτό πρέπει να δούμε. Και τι θέλουν να μας πούν? Και αναφερόμαστε σε όλους, γονείς, δασκάλους, κληρικούς, άρχοντες. Οι πάντες πρέπει να αναρωτηθούμε και φυσικά όχι να σταματήσουμε τα λόγια, να κάνουμε κάτι, να αλλάξει κάτι στην περιφορά μας. Γιατί τα παιδιά μας γεμίζουν, μας πληγώνουν και πληγώνουν άλλους? Μήπως εμείς από τη γέννησή τους τα πληγώναμε, οι γονείς? Μήπως δεν γεννήθηκαν έτοιμα να δοθούν στην αγάπη και να εμπιστευτούν τον κόσμο μέσα από αυτή την αγάπη? Μήπως από μωρά δεν γνώρισαν την αγάπη της μάνας τους? Να σκεφτούμε ένα παιδάκι πώς μεγαλώνει, μέσα σε τι στοργή, την αγάπη της μάνας, του πατέρα. Μήπως όμως το παιδί προσπαθούσε να μιλήσει όσο μεγάλωνε σιγά σιγά, και ενώ όλοι λαχταρούμε, λέει πολύ ωραία κάποιος, να μιλήσει το παιδί, μόλις αρχίσει να μιλάει, λέμε πάψε, σταμάτα, σώπα. Μήπως το παιδί αντί να έχει και αυτό μια ζεστή αγκαλιά, βρίσκει μια τέλειωτη παγωμάρα? Μήπως οι γονείς και εμείς όλοι οι δάσκαλοι και τέλος πάντων και οι γιατρείς είμαστε πολύ μακριά τα παιδιά? Μήπως ήταν η κρύα σχέση των γονών? Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα αναζητήσουμε στο καθένα, στο δικό του παιδί, να ψάξει να βρει γιατί το παιδί έχει τέτοια συμπεριφορά και αυτή η βία τι θέλει να πει στον κάθε γονείο ξεχωριστά. Αν δεν κάνουμε τον αυτοέλεγχο αυτό, και είναι πολλές βέβαια οι αιτίες μπορεί να είναι, και στο σχολείο και στην κοινωνία και παντού, να πούμε μερικά τέτοια ερωτήματα και μπορεί καθένας να απαντήσει και στον εαυτό του και κυρίως να μιλήσει με το παιδί του, να δώσει χρόνο στο παιδί, γιατί οι σύγχρονοι γονείς λένε, και εγώ το βλέπω και εσείς το εισπράτετε προφανώς, ότι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Τώρα είχα δει μια φορά μια ωραία γελιογραφία μετά από το θάνατο ενός παιδιού με αιτίες τέτοιες σχολικού εκφοβισμού. Στην κηδεία είχαν πάει χιλιάδες και λέει μπα, και συνιάζεσαι για μένα. Τόσο καιρό πού είσαστε όλοι εσείς που νοιάζεστε για μένα όταν πέθανα? Λοιπόν, είναι πολύ έργα να φτάσουμε σε εκείνη την ώρα, όταν πια θα φανεί μια τέτοια συμπεριφορά, και να μην φροντίσουμε από πριν να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε μια τέτοια αγωγή, είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο, είτε στην κοινωνία, είτε στην εκκλησία, μια αγωγή αγιότητας, όπως πολύ ωραία έχει γραφεί, και όχι μια αγωγή αγριότητας. Για να μην εισπράξουμε τέτοια καθημερινά προβλήματα και στεναχώριες που δυστυχώς έχουν φτάσει πλέον και φτάνουν και παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, σημαίνει και στον κόσμο και στο θάνατο. Νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να δίνουν τέλος στη ζωή τους και να δημιουργούνται πολλά δράματα και πνευματικά και κοινωνικά παντού. Λοιπόν, θα ψάξουμε να βρούμε τι φταίει τέλος πάντων. Πατέρα Γαλλή, και χαίρομαι που το ανοίγετε το θέμα και δεν το εντοπίζετε μόνο στα παιδιά τα οποία εισπράττουν τη βία και γίνονται θύματα, αλλά και στα παιδιά τα οποία είναι οι θύτες, γίνονται. Πώς γίνονται, αυτό είναι το ερώτημα, ενώ ξεκινάνε με πολύ καλές προϋποθέσεις.
Ξεχνάμε όμως ότι κάποτε η αγωγή που δίνουμε στα παιδιά και που ξεκινάει και κατά τους ψυχιάτρους, αλλά και ιδίως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι από την περίοδο της σκιήσεως, το πώς σκέφτεται η μητέρα, αν το θέλει δεν το θέλει το παιδί, επηρεάζεται το παιδί. Και το παιδί μπορεί να γεννηθεί με προβλήματα και να μεγαλώνει επειδή η μητέρα δεν το ήθελε κατά την περίοδο της σκιήσεως, ή είχε εξωτερικά ερεθίσματα που την έκαναν να νιώθει άσχημα, που την έκαναν να υποφέρει, να στεναχωριέται, και μεταβιβάζονται στα παιδιά. Αυτά είναι τα βαθύτερα αίτια που πρέπει από την περίοδο της εγκυμοσύνης να προσέχει. Και κατά τη διάρκεια που το παιδί αυξάνεται και μεγαλώνει, σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Άμα υπάρχει μια ελεκτική βία ανάμεσα στο ζευγάρι, δεν θα επηρεάσει το παιδί. Και το παιδί που δέχεται τη βία, που είναι πολύ ευαίσθητο, και εκείνο δεν πρέπει να ενημερωθεί. Πώς θα ενημερωθεί, με ποιο τρόπο. Και τα άγια και τα άγρια παιδιά, να το πούμε έτσι. Όλα, δεν χρειάζονται και αυτά τη φροντίδα μας. Δεν χρειάζεται αυτό το παιδί το οποίο γίνεται θύμα να μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή. Με ποιους τρόπους θα την αντιμετωπίσει, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη βία. Δεν πρέπει να είναι έτοιμο να βγει και να πάει σε ένα σχολείο, το οποίο σχολείο θα έχει και φαινόμενα αυτού του bullying, αυτής της βίας, της σχολικής. Πώς ετοιμάζεται έτσι ένα παιδί, πατέρα καλή, για να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να πούμε ταυτόχρονα και σκέψεις που μπορούν να βοηθήσουν ένα γονιό, ένα εκπαιδευτικό, ένα κληρικό, τον παππού, τη γιαγιά. Όλοι πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί, όλοι έχουμε ευθύνη, και όχι μόνο ο πατέρας και η μητέρα. Είναι, πάτερ, πολλά τα ζητήματα, πως πολύ ωραία τα είπατε, και πολύ βαθιά. Και βέβαια και άλλο η οικογένεια και το σχολείο, μεγάλα κεφάλαια, τα οποία θα προσπαθήσουμε να θίξουμε έτσι λίγο εδώ στην εκπομπή σήμερα. Το πρώτο, όπως είπατε, αρχίζει από την κοίηση. Υπάρχουν γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους. Εμένα έχει τύχει ένα παιδί μικρό να εισπράττει μία παγωμάρα από τους γονείς του. Και το παιδί το ένιωθε, δεν ήξερε να το εκφράσει πώς και τι, και το έδειξε στη συμπεριφορά του στο σχολείο. Όταν λοιπόν κάλεσε μια μέρα τη μάνα, τη ρώτησα, το παιδί αυτό το ήθελες? Μου λέει, δεν το ήθελα. Του το είπες ποτέ? Όχι. Λέω, βλέπεις όμως, η συμπεριφορά σου, παιδί, δεν το ήθελες, ήρθε η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όπως την λένε τώρα, ήρθε. Και μετά τα παιδιά μας έχουμε ένα πιο μεγάλο πρόβλημα. Αφού πια θα έρθουν, τα θεωρούμε ιδιοκτησία μας. Και σε όλη τη ζωή τους θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας αυτό που θέλουμε εμείς να γίνουν, τα όνειρά μας. Ονειρεύομαι να γίνεις αυτό, ονειρεύομαι να γίνεις εκείνο, ονειρεύομαι να σχεδιάζω να γίνεις το άλλο. Χωρίς να εξετάσουμε το παιδί αν θέλει, αν μπορεί, αν του αρέσει αυτό, αν θα το κάνει χαρούμενο. Και αρχίζουμε από το τι θα επάγγελμα θα κάνουν, μετά ποιο θα παντρευτούν, ποια θα παντρευτούν. Και είναι και αυτός εκφοβισμός πολύ φοβερός. Έχει παιδιά που διαλέγουν για σύντροφό τους και Ευαγγέλιες και Ευαγγελίτσες και Κωνσταντίνους και Ελενίτσες, και για δυο μπορούμε να πούμε παραδείγματα. Διαλέγει, ήξερα μια ψυχή που διάλεξε για σύντροφό της κάποιον που ήταν Ρωμά. Εξαιρετικό παιδί. Τον όρισα εγώ. Αλλά το τι εισέπραξε βία, φόβο, απόρριψη, μοναξιά, αποκλήρωση, θα σε πω κλήρωση, είναι το γνωστό, ας πούμε, για τα πιο μεγάλα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας τα γεννάμε με την αίσθηση της ιδιοκτησίας. Δεν αναγνωρίζουμε ότι είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή, ότι είναι ένα δώρο του Θεού πρώτα απ' όλα, που ο Θεός το εμπιστεύεται, σου το δίνει, σου κάνει την τιμή να σε κάνει συνδημιουργό του, και εσύ έχεις υποχρέωση να μεγαλώσεις το παιδί, να το αναθρέψεις εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, να του δώσεις τα φόντα, θα λέγαμε έτσι απλά, για να γίνει άγιο ή για να γίνει άγριο. Αναλόγως πώς θα το πάρει μάνα ο πατέρας, αυτή είναι το πρώτο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Λοιπόν, το παιδί δεν είναι παιδί σου. Το καταλάβουμε αυτό. Είναι το παιδί του Θεού και στο Θεό το πιστεύεται ακριβώς για τον λόγο αυτό. Να το αναθρέψεις με φόβο Θεού. Σαν να είναι κάτι που σου δίνει ο Θεός και εσύ πρέπει να το επιστρέψεις. Θα το επιστρέψεις μια μέρα το παιδί. Θα το βγάλεις στην κοινωνία. Θα το επιστρέψεις στο Θεό. Θα έρθει. Τι θα δώσεις. Τι παιδιά λέμε, να γίνεις καλός. Να σε εκτιμάει η κοινωνία. Ναι, αλλά η κοινωνία είμαστε εμείς η κοινωνία. Λοιπόν, είναι παιδί που στο δίνει ο Θεός και πρέπει με σεβασμό και φόβο Θεού έτσι να το μεγαλώσεις το παιδί αυτό. Με στοργή, με αγάπη και φυσικά με αγιότητα. Γιατί δυστυχώς βλέπω εγώ τον τόπο μου, έχει ένα έθιμο εκεί, μόλις τα παιδάκια γίνουν 7 ημερών. Τώρα βέβαια γεννιούνται αλλού και δεν είναι 7 ημερών, 47 και 67 και 57, άσχετο. Κάνουν μια γιορτή εκεί, τα 7 όπως τα λένε, και φέρνουν το παιδί για τη χαρά στο σπίτι που ήρθε και του βάζουν πάνω του χρυσά. Πολλά χρυσά. Εμείς έχουμε και ένα έθιμο εκεί, την Κολαΐνα, μια σειρά με χρυσές λίρες που φοράνε οι γυναίκες κυρίως μπροστά στο στήθος τους.
και βάζω στο παιδάκι που είναι 7 ημερών πόσο είναι, ούτε μισό μέτρο δεν είναι το μήκος του, και θα μπώνει το παιδάκι με το χρυσάφι. Τώρα άντες μετά εσύ να του μιλήσει για το χρυσό, για το χριστό του παιδιού αυτού που έμαθε από τη μικρή του ηλικία ότι η ζωή είναι με χρυσά, είναι με μαλαματένια, είναι με δώρα, με λεφτά και τέτοια. Με άλλες αξίες δηλαδή, τις οποίες πρέπει ασφαλώς ο γονιός μετά, δεν κάνει κατά έθιμα, καλά είναι και αυτά, αλλά μαζί με το χρυσό να του δώσεις και το Χριστό, μαζί με το γάλα. Από να του δώσεις εσύ τη δυνατότητα δηλαδή να προοδεύσει και πνευματικά και με τη αγάπη και τη στοργή που θα εισπράξει τον πατέρα και τη μάνα, να τη δώσει και αυτή μετά αυτό στους μαθητές του, στους φίλους του, στον κύκλο του απ' έξω. Μετά στο σχολείο, να είναι κοντά οι γονείς του παιδί. Τη στοργή αυτή να την νιώθει το παιδί στο σχολείο. Το ενδιαφέρον, να του ρωτήσουν τι έκανες, πώς πας, τι προβλήματα συνάντησες. Να μπορούν να έχουν χρόνο να μιλήσουν με το παιδί. Πάτε, είναι πολύ βασικό να μάθει το παιδί να μιλάει, να λέει αυτό που νιώθει, που περνάει, που του συμβαίνει. Γιατί το πιο πολύ, αν συμβεί κάτι στο παιδί, που λένε μη μιλήσεις, θα σε σκοτώσει. Μην μιλήσεις, θα σου κάνω αυτό. Μην μιλήσεις, θα σου κάνω εκείνο. Και μπορεί βέβαια ο γονιός, αν έχει χρόνο πρώτα απ' όλα και ενδιαφέρον, να το βλέπει το παιδί στο σπίτι. Είναι στεναχωρημένο. Να το πλησιάσει με τρόπο να το ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και να έχει βέβαια συνέχεια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Όχι να καθίσει. Έχει μια πάλι ωραία γελιογραφία. Λέει το παιδί στον πατέρα, πατέρα να σου πω, έχω δουλειά ύστερα. Πατέρα να σου πω, έχω δουλειά ύστερα. Πατέρα να σου πω, έχω δουλειά ύστερα. Μετά από το παιδί κάνει μια παραπαντική πράξη, λέει να σου πω τώρα ο πατέρας, α, το άργησες του λέει τώρα να μου πεις. Όταν σου ζητάω τόσα χρόνια, πατέρα να σου πω, δεν έχεις χρόνο. Λοιπόν, πρακτικά είπατε, χρόνο στα παιδιά. Στοργή και κοντά στα παιδιά. Οι γονείς, τις λέμε πολλές φορές, μας πλησιάζουν εμάς τους πνευματικούς όταν θα είναι αργά πια, να μας εμπιστευτούν το πρόβλημα που είναι πια προχωρημένο. Οι γονείς πού είναι? Και οι γονείς τους λέμε στα παιδιά ότι σας αγαπούν οπωσδήποτε. Η αγάπη των γονιών είναι αναμφισβήτητη. Δεν την αμφισβητεί κανείς. Ο πατέρας και η μάνα αγαπάει το παιδί του πραγματικά. Θα σου πούν πολύ σ' αγαπώ, τους λέμε. Αλλά σαν τον πατέρα και τη μάνα δεν θα σε πει κανένας. Αλλά να έχει την εμπιστοσύνη, ειδικά στη δύσκολη ώρα που θα έρθει στη ζωή του, να μπορεί να εμπιστευτεί τον πατέρα και τη μάνα. Να μιλήσει, να ακούσει ο πατέρας και όχι να τιμωρήσει. Όχι να πει αυτά που λέμε συνήθως, φύγε, με ντρόπιασες, με έκανες ρεζίλι, ντρόπιασες την τιμή και την υπόλοιψή μας, πώς θα βγω στην κοινωνία, με τι μέτωπο θα βγω. Μα τώρα το παιδί σου έχει ανάγκη, αν τυχόν αυτός μου γίνει αφορμή αίτιο μιας συμπεριφοράς παραβατικής. Αν υποστεί συμπεριφορά αυτό, οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβατική, να σε πάλι κοντά του, να δεις το πρόβλημά του, από νωρίς να το αντιμετωπίσεις, και είναι τώρα, ανοίγουν άλλα κεφάλαια μετά, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, γιατί ανοίγουν και άλλοι κόσμοι. Με τις οθόνες τα παιδιά σήμερα μπαίνουν σε κόσμους άλλους. Αυτό, πατέρα Γαλήνη, και πριν να φτάσουμε στις οθόνες και πού μπαίνουν, μια παρατήρηση σε αυτή την αγάπη των γονιών προς τα παιδιά που είναι δεδομένη, αλλά αυτή η αγάπη έχει διάφορους τρόπους που εκφράζεται. Μερικοί από αυτούς είναι πολύ λανθασμένοι, γιατί λανθασμένα είναι και τα συναισθήματα. Όπως είπατε, το συναίσθημα της ιδιοκτησίας. Το παιδί μου είναι δικό μου το παιδί, και βλέπουμε παιδιά που φτάνουν σε ηλικία γάμου και είναι τόσο δεμένα με τη μητέρα που δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί, και εκείνη από το παιδί. Λοιπόν, το κρατάει εκεί και του λέει δεν μας κάνει αυτή. Λες και θα παντρευτούν μαζί, δεν είναι για σένα, άστινε, ή αναβάλουν το γάμο, άστο, περίμενε, μην παντρεύεσαι, μη. Για να μην ξεφύγει, να μην ξεφύγει το παιδί από κοντά της. Αυτός είναι ένας ακραίος τρόπος. Άλλος ένας ακραίος τρόπος είναι η τέλεια διαφορία. Μπορεί να πνιγείς, κάνω ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις, κάνε. Χάθηκε η μέση οδός. Έτσι λοιπόν χρειάζεται κανείς να πιστέψει ότι το παιδί, όπως είπατε πολύ σωστά, του το έχει αναθέσει ο Θεός για να το οδηγήσει ελεύθερα να ζει τη χάρη και την παρουσία του Θεού, όταν πιστεύει βέβαια ο άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα να μάθει να χαίρεται και τη ζωή το παιδί, χωρίς να είναι εξαρτημένο από το γονιό, ούτε βέβαια να είναι και αδιάφορος ο γονιός, γιατί οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ, πολύ φροντίδα και πολύ γνώση, να ακούει, να μάθει, να ρωτάει ο γονιός πώς μπορεί. Τον εκπαιδευτικό, κάποιον ειδικό, τον πνευματικό του, αν πιστεύει και εξομολογείται, όχι μόνος του και αυθαίρετα. Και εγώ που σας το λέω μερικές φορές, νιώθω αυτό το λάθος, επειδή έχω παιδιά εγγόνια, ότι λέω σε άλλους αυτό που ξέρω και αυτό που είναι σωστό και που πρέπει να πω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ εγώ να το εφαρμόσω απόλυτα και να μην σκεφτώ το παιδί μου κάπως ιδιαίτερα από όλα τα άλλα τα παιδιά.
φυσιολογικό μεν ανθρώπινο, αλλά όχι χριστιανικό, γιατί δεν θα το αφήσω ελεύθερο, επειδή είναι παιδί μου. Συμβουλεύω, παραδείγματος χάρη, και ένας εκπαιδευτικός, το πώς πρέπει να φέρεται ο γονιός στο παιδί του. Μιλάει πάρα πολύ σωστά, αλλά ο ίδιος αυτές τις συμβουλές δεν μπορεί να τις εφαρμόσει στο δικό του το παιδί. Α, εκείνη το θέμα. Το έχετε ζήσει αυτό. Βέβαια, εκείνη το θέμα. Δεν σε δάσκαλος που το πόλεμο του εαυτού σου, όχι του άλλου. Έτσι, αυτό είναι το πιο εύκολο, να είσαι του άλλου και βέβαια, έτσι και άλλου. Λόγια ανέξοδα, ανέξοδα, λόγια δεν κοστίζουν τίποτα. Αλλά ας πάμε στο επόμενο θέμα που έχετε μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Σφακιανάκης. Τα τηλεφωνήματά σας απαντά Εφήβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας ο πατήρ Καλίνικος Μαυρολέος, συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Το θέμα που συζητάμε είναι το bullying ή διαφορετικά λεγόμενο σχολικός εκφοβισμός, και το πόσα προβλήματα προέρχονται από αυτήν την άσχημη κατάσταση. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ευθύνη των γονιών, όσα μπορέσαμε να πούμε, αλλά βέβαια δεν διαμορφώνει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του παιδιού μόνο ο γονιός, αλλά έχουμε και άλλους παράγοντες. Πατέρα Καλίνη, και ένας από αυτούς τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη σκέψη του παιδιού ή τη συμπεριφορά του, όπως δεν πρόκειται, είναι και το διαδίκτυο. Μπαίνει το παιδί μέσα στο ίντερνετ, σερφάρει και γυρίζει όλο τον κόσμο. Βλέπει, ακούει, συζητάει και πράγματα που μπορεί να το, ειλικρινά, το καταστρέψουν και ψυχικά και σωματικά. Τι γίνεται εδώ? Τα παιδιά μας, πατέρα, έχει γραφτεί πολύ σωστά ότι αναπνέουν από τις οθόνες. Διάβαζε προημερών ένα νέο άρθρο και έγραφε «Μαμ, κακά και τάμπλετ». Το διάβασε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, άλλη φορά να τον επιτύξει, άμα θα είναι ευχαρίστος. Έχει μωρά που μαζί ακόμα δεν μπορούν να μιλήσουν και έχουν το τάμπλετ, και έχω δει και εγώ μωρά στο χωριό να χειρίζονται το τάμπλετ πιο καλά από μένα. Γιατί είναι μικρά, έχουν βεβαίως άλλη ευχαίρεια αυτά, μα είναι το μικρό κατάλληλο να του δώσει ένα τάμπλετ, να του δώσει μια οθόνη. Και πού ξέρεις, πατέρα και μάνα, εσύ που πάει το παιδί σου ταξιδεύοντας μέσα από μια οθόνη? Με ποιον μιλάει, τι κάνει, τι βλέπει, τι μαθαίνει, τι πρότυπα, τι μηνύματα περνάνε, όλα αυτά που βλέπει, τα οποία μάλιστα δεν ελέγχει. Είναι και μικρό παιδί, δεν έχει κριτική ικανότητα να τα κρίνει, να τα ξεχωρίσει. Μπάζα είναι, σκουπίδια είναι, τι είναι αυτά, ωφέλιμα είναι που παίρνει. Ο πατέρας βέβαια και η μάνα ζει στην κοσμάρα του. Έτσι μου λένε τα παιδιά εμένα. Να το πεις ότι ζουν στην κοσμάρα τους. Και εμένα πολλές φορές μου λένε ως πνευματικό, πάτε ζεις στην κοσμάρα σου. Εδώ συμβαίνουν άλλα με εμάς και εσείς οι γονείς μας έχετε, δεν είμαστε κοντά οι γονείς στα παιδιά. Ειδικά οι οθόνες, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο, ένας κόσμος ατέλειωτος, έχουν βγει τελευταία πολύ ωραία σποτάκια, πολύ ωραία μηνύματα. Ο κύριος Φακενάκης, αν τον έχετε ως καλά, μιλάει συνεχώς και λέει: προσέχετε γονείς, τα παιδιά σας τι κάνουν, τι βλέπουν, πού πάνε, που ταξιδεύουν, βάζετε φωτογραφίες. Είναι ο προστάμενος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον έχετε ως καλά, γιατί κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ. Γίνονται εγκλήματα μέσα από το διαδίκτυο. Εγκλήματα, φοβερά. Και από πού αρχίζουν τα εγκλήματα? Από το κάτσε παιδάκι μου να σου πάρουν υπολογιστή, να παίζεις, να ξεζαλίζεις εμένα. Αυτό είναι το μήνυμα. Κάτσε εκεί να ασχοληθείς με αυτό και εμένα
να με αφήσει ήσυχο, να κάνω τη δουλειά μου, να τρέξω στα επαγγελματά μου, να κοιτάξω πώς θα βγάλω το μεροκάματο και να ασχοληθώ με τις δουλειές μου. Μια την ουσία τη χάνουμε. Το παιδί αυτό που πάει, τι πρότυπα βλέπεις αυτά που βλέπει όλα, είτε η τηλεόραση είναι εκπομπές, είτε είναι οθόνη του υπολογιστή, τι πρότυπα παίρνει στη ζωή του, μήπως αυτά τελικά τι κάνουν τα παιδιά μας άγρια. Γιατί αν κανείς δει και τα τηλεπαιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν και αυτά, είναι γεμάτα βία, γεμάτα αίμα. Αίμα. Ήρθε ένας συγγενής μου στο σπίτι προχθές, λέει ότι έφευγες και μου λέει να δούμε μια ταινία thriller μαζί απόψε. Του λέω εγώ, δεν θέλω να δω την ταινία thriller. Γιατί μετά πώς θα κοιμηθώ, άμα βλέπω τώρα αυτά το βράδυ στον ύπνο μου, εσύ δεν σε επηρεάζουν εσένα. Όχι μου λέει, αν να δεις τι ωραία που είναι. Έκατσα μαζί του πράγματι να δω. Λέω, ας κάτσω να δω τι βλέπουν τα παιδιά. Είναι μια αίσθηση. Έφεξε σαν Πατρε Βασίλη μετά που έβλεπε ο νεαρός έφηβος στον ανιψιός μου. Και αυτός τα έβλεπε σαν να έβλεπε τα πιο απλά πράγματα του κόσμου. Ένα κακό που συμβαίνει με όλα αυτά είναι ότι όλη αυτή η συνεχής προβολή του κακού αμβλύνει στα παιδιά την αίσθηση του κακού. Λες, δεν είναι πια κακό αυτό. Αφού γίνει τόσο πολύ και το κάνουν όλοι, είναι καλό. Ας το κάνω κι εγώ. Ποια εφηβεία, Πατέρα Γαλήνη, και εδώ βλέπεις μικρά παιδιά. Όχι μόνο δημοτικού, νηπιαγωγείου και μικρότερα ακόμα, που βλέπουν παιδικές ταινίες οι οποίες δείχνουν φωτιές, καπνούς, να σκοτώνονται, να τρακαρούν αυτοκίνητα, αεροπλάνα, δηλαδή εικόνες πραγματικά κόλασης, και τις βλέπει αυτό το παιδάκι και είναι παιδικό αυτό που βλέπει. Πέρα από αυτό, έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά αυτά της ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού να μπουν σε όποια πορνοσελίδα θέλουν μέσα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και φοβάται ο γονιός καμιά φορά να μιλήσει και να ενημερώσει το παιδί του πάνω σε αυτά τα θέματα που όχι μόνο το παιδί τα ξέρει, παλιότερα δεν τα ξέραν, δεν ξέραν τίποτα σε αυτή την ηλικία και προσπαθούσαν να ακούσουν, να μάθουν, να ρωτήσουν. Τώρα τα βλέπει και τα ξέρει. Και θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος ο γονιός το παιδί του τι είναι αυτό που βλέπει και τι γίνεται και τι μπορεί να κάνει με το παιδί του. Είναι φοβερή η κατάσταση. Και έχουμε μετά ανθρώπους οι οποίοι, σας το λέω και αυτό γιατί μου το είπαν τα ίδια τα παιδιά, πήγανε προς την ομοφιλοφιλία βλέποντας μέσα στο ίντερνετ ανάλογα βίντεο και αυτά που υπάρχουν. Μα παντού προβάλλουν. Καταστροφή δηλαδή μπορεί να... να σημαίνει για ένα παιδί. Γιατί, είπατε Βασίλη, δεν κάθεται ο γονιός μαζί να δει τι βλέπει το παιδί του και ασφαλότητα το συζητήσει το που βλέπει. Μου έλεγε μια καθηγήτρια που με ρωτάει, ρωτάει ένα παιδί, μαμά, ποιος είναι ο μπαμπάς του Αδάμ. Λέω, ορίστε, πάρε μια ωραία πάσα και πες και εσύ πως έγινε ο άνθρωπος, ότι έφτιαξε ο Θεός τα φύλλα, άρσεν και θύλλη, πίεσαν αυτό, εξήγησε το παιδί σου πώς, από πού προέρχεται ο άνθρωπος, ότι δεν είναι εξέλιξη ενός πυθίκου κλπ. Αφού και το παιδί ρωτάει, μου λέει, δεν έχω χρόνο να μιλήσω. Μα, αν έχεις χρόνο εσύ, θα βρει χρόνο άλλος να μιλήσει το παιδί σου. Και εσύ ποτέ δεν θα ασχοληθείς με τέτοια θέματα και το παιδί φυσικά που δεν ξέρει να γίνει ακόμα να κρίνει, περνάει μέσα του μια εικόνα ως πρότυπο, ως σωστό και κάνει και αυτό τα ίδια. Άντε μετά εσύ να το πείσεις, να το ξεπείσεις ότι δεν είναι ο δρόμος αυτός ο σωστός ή τέλος πάντων ο δρόμος που σε οδηγεί στη θέωση. Γιατί είπαμε εμείς οι χριστιανοί πρέπει αυτό να έχουμε ως πρότυπο και σκοπό ότι εκεί, προς τα εκεί τείνουν όλα τέλος πάντων. Δηλαδή πρέπει νομίζω να ξεκινήσει ο γονιός από την πρόληψη και όχι να προσπαθήσει να θεραπεύσει μετά. Όταν το παιδί από μικρό μπαίνει σε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να τον πιάσει ο γονιός να του πει αυτό, αυτό. Ενώ αν από πριν, όπως λέτε, και μέσω της Αγίας Γραφής να ενημερώσει το παιδί τι σημαίνει άρσεν και θύλη, τι σημαίνει ότι είναι ένας διαφορετικός ο ένας από τον άλλον, αλλά γίνονται ένα μέσα σε ένα μυστήριο και τι συμβαίνει έξω από αυτό το μυστήριο. Έτσι ενημερωμένο το παιδί όταν θα δει κάτι θα ξέρει και θα ξέρει αν πρέπει ή δεν πρέπει να το δει, ή αν το δει θα ξέρει ότι δεν είναι σωστό αυτό που βλέπει και όχι να πάει να κολλήσει κάπου χωρίς να έχει ιδέα πως κόλλησε εκεί που κόλλησε. Μπορεί να φαίνεται πάτρι παράξενο, αλλά δεν ξέρουν πιο πολύ γιατί παντρεύονται, γιατί δεν μάθανε ποτέ από μπορά, δεν τους εξήγησε ποτέ γιατί ζεις, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, από πού ήρθαμε, προς τα που πάμε. Είναι βασικά ερωτήματα τα οποία δεν τα μαθαίνει το παιδί από μικρό. Και φυσικά μεγάλο μετά μπερδεύεται, βλέπει και αυτά όλα χωρίς κριτική ικανότητα και διάθεση κλπ. Και μπερδεύεται περισσότερο. Όμως πρέπει οι γονείς να γυρίσουμε πίσω, στην αρχή. Τώρα βλέπετε, δεν διαβάζετε κι εσείς. Έχουν γίνει με τα φύλλα, έχουν βγει βιβλία στις χώρες της Ευρώπης με άφυλα φύλλα.
τα σχολεία. Καταργήθηκαν οι γονείς πατέρας και μητέρας στα βιβλία του Μητρώου. Γράφει γονέας 1 και γονέας 2. Λοιπόν, έχει κινούμενα σχέδια, μας λένε, που είναι οι δύο γονείς του ίδιου φίλου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά μηνύματα για τα παιδιά, τα οποία αν δεν τα συζητήσει ο γονιός, και αν βέβαια δεν δώσει κάτι άλλο στη θέση του, γιατί δεν είναι μόνο η οθόνη το πρόβλημα. Εδώ, πάτε Βασίλη, έχουν, βλέπεις, γράφει τα παιδιά, το Ιντερνετ, το γράφει στο διαδίκτυο. Θεέ μου, θεά μου, το παιδί του πατέρας. Μα το παιδί σου είναι ο Θεός σου. Το παιδί σου είναι η θεά σου. Θεά, είσαι θεά, είσαι θεά και θεά. Και το παιδί φυσικά τρέφει τον εγωισμό του πρώτον και μετά του μαθαίνει ότι αυτές είναι οι αξίες της ζωής. Εδώ, του κόσμου τούτου. Πατέρα Καλίνη, και πραγματικά είναι ο Θεός το παιδί, γιατί πάνω από το Θεό έχει το παιδί του άλλος. Είναι ο Θεός του, πράγματι είναι ο Θεός του. Αλλά μόλις έρθει μια δύσκολη στιγμή και τσακωθεί με το παιδί του και τσακωθεί άγρια, τότε όχι πάβει να είναι ο Θεός του, γίνεται ο διάολος του. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δυστυχώς. Και θυμάμαι τώρα έτσι μια γιαγιά η οποία δικαιολογημένα είχε ένα καλαδάκι από το εγγονάκι της από το χέρι και τη συνάντησε ένας ανιψιός της και της λέει πού πας βρεθεία, λέει πού να πάω να βγάζω το διάολο βόλτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπει κανείς ότι η συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί ο γονιός, όχι με αυτό το χαριτωμένο έτσι που είπαμε τώρα, να νιώσει ότι το παιδί του είναι ένα παιδί του Θεού, είναι ένα παιδί που πρέπει να βγει στη ζωή ελεύθερα, να χαρεί τη ζωή του, αλλά είναι κάτι δικό του που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το χάσει γιατί δεν είναι με τα νερά του και δεν είναι όπως το θέλει. Και όλοι αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από την αγωγή που δίνει ο γονιός στο παιδί και πώς το αφήνει να πορεύεται στη ζωή του χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς να είναι κοντά του, γιατί δεν έχει το χρόνο, γιατί δεν ξέρει, δεν είναι ενημερωμένος για τους κινδύνους που παραμονεύουν. Αναφέρατε πάρα πολύ σωστά για τις σχέσεις αυτές τις που δημιουργούνται τώρα, να υπάρχει οικογένεια που να είναι και οι δύο του ιδίου φίλου, να υιοθετούν παιδιά, να τα μεγαλώνουν και να λένε τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, που γίνονται με εξωσωματικές, με εκείνο, με εκείνο, με αλλαγές φερμάτων και τόσα άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πώς μπορεί αυτό το παιδί, αν δεν έχει ενημερωθεί, να πορεύεται στη ζωή του? Και εκείνο νομίζω που χρειάζεται δεν είναι κανείς να καταφερθεί εναντίον αυτών των ανθρώπων που ζουν έτσι ή καταφέρουν να περνάνε νομοσχέδια τέτοια, αλλά θα πρέπει, πιστεύω, να ενημερώνει ο καθένας το παιδί του για το τι συμβαίνει, για το τι μπορεί να συμβεί στη ζωή του και να μάθει να χαίρεται τη ζωή του και αν πιστεύει να τη χαίρεται τη ζωή μαζί με τον Χριστό, που ο Χριστός δεν είναι φιλοσοφία και ιδέες, είναι τρόπος ζωής που αν δεν μπει μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά του καθενός και στην ύπαρξη και στην οικογένεια, αυτή η οικογένεια είναι αμφίβολο το πού θα φτάσει και πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει. Πάτερ, τα πράγματα πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρά. Βλέπεις τα παιδιά, τα βλέπουμε και εφήβους και μικρούς να ζουν με την αναμονή του επόμενου μηνύματος. Να κάνει το κινητό μπιπ ή να δουν ποιος έστειλε μήνυμα. Με το επόμενο like στο Facebook. Λες και είναι το Facebook. Η ζωή τους που είναι μια ψεύτικη εντελώς ζωή, εικονική ζωή. Και το Facebook το έχουμε αναγάγει σε παγκόσμιο θέμα. Και είναι τη ζωή μου. Ξυπνάμε, ανοίγουμε τον υπολογιστή. Κοιμόμαστε όλη τη μέρα με τον υπολογιστή. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να δώσουν ευκαιρίες στα παιδιά τους πέρα από τις οθόνες. Που είναι μια ζωή εικονική και ψεύτικη και δύσκολα να την ελέγξει. Δεν μπορείς να... Όσο να βάλουν και φίλτρα, έχει τρόπους βέβαια. Να βάλεις φίλτρα, το παιδί να μην μπορεί να μπει εκεί, θα μπει από αλλού. Το θέμα να δώσεις άλλες αξίες στο παιδί σου και να ασχοληθείς μαζί του με άλλες ευκαιρίες με ένα βιβλίο. Δώσ' του ένα βιβλίο, ή να διαβάσει, ή να δώσ' του να διαβάσει. Διάβασε μαζί του. Να πω τώρα εκείνο που είσαι. Μίλα μαζί του, πήγαινε μια εκδρομή μαζί του. Μια εκδρομή, τι όχι να κάνει. Ένα περίπατο, να περπατήσει μισό ώρα με το παιδί σου. Πήγαινε μαζί, πάτε ένα βιβλίο. Θα πω ότι που έζησα χθες, είχα πάει στον γιατρό και απέναντι είχε να βλέπω σε ένα στενό εδώ στην Πειραιά. Θα πω και την εδώ γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Υψηλάντου και χαρελάω τρικούπι. Σε ένα στενό μέσα στην Υψηλάντου, μια ταμπέλα βιβλιοπωλείο. Λέω μπα, έχει εδώ βιβλιοπωλείο μέσα σε τέτοιο στενό και βλέπω απ' έξω έχει όλο μπάλες, λαμπάδες. Τα βιβλία που τα έχει το βιβλιοπωλείο, λέω. Λέω βλέπεις, δεν αγοράζει πια κανείς βιβλία και είναι. Πηγαίνω λοιπόν απ' έξω να δω αν έχει ένα βιβλίο μέσα, βλέπω κάτι αυτοκόλλητα που τα παιδιά στο χωριό μου είχαν ζητήσει να τους πάρω και να τους δώσω. Και μπήκα μέσα για τα αυτοκόλλητα και μόλις μπαίνω μέσα βλέπω ένα τραπέζι με βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου.
Λέω μπα, έχει τέτοια βιβλία. Και είπα το λογισμό μου στον άνθρωπο, είδα μέσα έχει κι άλλα βιβλία, έχει εικόνες, ήταν, μου είπε την ευλογή, την ευχή σας πάτερ, και λέω κάτσε εδώ κάτι γίνεται. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πιστός, είναι δυο νέοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα στο βιβλιοπωλείο, πολλά βιβλία, εκλεκτά βιβλία συσχετικού προβληματισμού και επαγγελματικά, και μου λέει πάτερ δεν τα κοιτάνε καθόλου. Μπαίνουν μέσα και ούτε να τα δουν, ούτε να αγοράσουν, ούτε μια ματιά δεν ρίχνουν. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνουμε, Πάτερ Βασίλεια, σήμερα οι γονείς. Υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία από όλες τις εκδόσεις σήμερα, με δραστηριότητες, με παιχνίδια, σε υπολογιστή να κινούμε, με ήχο, με εικόνα, με δράση, χίλια δυο, τα οποία όμως δεν τα ξέρουν. Και δεν τα ξέρουν γιατί δεν πήγαν να τα δουν. Να το πάρουν. Είναι μια επένδυση από τους γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά. Πάρουν ένα βιβλίο. Κάτσε με το παιδί σου μαζί μισή ώρα, 5 λεπτά, 10, πόσα χρόνο μπορείς. Αλλά κάτσε. Και ασχολήσου μαζί του, έτσι θα ξεφύγει από όλα αυτά. Λέει η παιδαγωγική, δεν θα κλείσει ποτέ έναν δρόμο αν δεν ανοίξει έναν άλλο στη θέση του. Βασική αρχή. Με το να λες μη, δεν βγαίνει τίποτα. Μη αυτό, μη την οθόνη, μη το Facebook, μη τον υπολογιστή, αλλά ένα παίξου μαζί ένα επιτραπέζιο. Ένα scramble, ας πούμε. Άσκηση νοητική ψήστη, να φτιάξει λέξη με γράμματα. Ποιος γονιός θα καθίσει με τα παιδιά του να παίξει, να δώσει λίγο χρόνο για παιχνίδι. Να κλείσουν οι οθόνες, τα κινητά, τα τηλέφωνα, όλα. Για όλους. Να είμαστε αυστηροί πρέπει σε αυτό. Οι μεγάλοι είναι το παράδειγμα. Εδώ στην εκκλησία ήσυχε βάλουν τα κινητά συνέχεια. Δηλαδή τι θα γίνει η κατάστασή μας, δεν πάει άλλο πια. Όλοι βάζουν πρόστιμο στην εκκλησία. Όποιο κινητό χτυπήσει, 50 ευρώ πρόστιμο με τρυπήσει. Αλήθεια. Έχω εισπράξει 4-50 ευρώ τώρα. Αλλά είναι μια οικογένεια εκεί, ο ναός δεν είναι όπως εδώ που είναι εντελώς άσχετη. Για τους ξέρετε όλους και ξέρετε τι και γιατί το κάνετε. Όχι, θα τους πω ότι είναι πολύ σοβαρό. Να επισημάνει κανείς τη σοβαρότητα αυτή και να μπορεί και ο κάθε κληρικός να ενημερώσει και να δώσει να καταλάβουν έχουμε τι γίνεται. Έχουμε εξάρτηση από αυτά τις οθόνες. Δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε. Ούτε να προσευχηθούμε. Χωρίς αυτά. Έχει μερικούς που προσεύχονται και με το κινητό. Τώρα έχουν βγει οι προσευχές. Εντάξει, αν κάτι που δεν ξέρεις απ' έξω, γυρνάει την οθόνη και λέει την προσευχή από το τάμπλετ. Ναι, αν είναι σε ένα ταξίδι, οτιδήποτε κάπου μακριά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ χρήσιμο και μέσα από το τάμπλετ. Δεν είναι κακή τεχνολογία. Δεν είναι καθόλου. Αλλά δεν μπορεί να το πάρει και ο παπάς κάπου τι έχει γίνει και να κάνει ένα μυστήριο με το τάμπλετ ή με το κινητό. Είναι ευλογημένη τεχνολογία, αλλά πώς κανείς την χρησιμοποιεί. Έχει δυνατότητες άπειρες να κάνεις τα πάντα, τα ωραία, τα καλά, να δείξεις τις ομορφιές της δημιουργίας του κόσμου με κείμενα πνευματικά, με ένα απλό κουμπί. Αλλά να δείξεις τα καλά, να μάθεις το παιδί σου να βλέπει τα καλά. Όπως ο Άγιος Πορφύριος χαρακτηρίστηκε ο Άγιος της τεχνολογίας, γιατί αγαπούσε την τεχνολογία και κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία και ενδιαφερόταν να μάθει το κάθε τι γύρω από αυτήν. Και εμείς μπορούμε τα παιδιά μας να τα μάθουμε να χρησιμοποιούν καλά για το καλό, να έχουν κριτήρια. Αν δεν μάθουμε να έχουν κριτήρια, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και για το ποιο βιβλίο θα διαβάσουν και τι θα δουν στο Ιντερνετ. Και αν αυτό τους ωφελεί, να βάλουν κριτήρια. Αυτό που βλέπω τώρα, έλεγε ένας που είχα διαβάσει ένα παλιό βιβλίο, αυτό που βλέπω τώρα λέει θα το έβλεπα μαζί μου αν καθόταν δίπλα μου ο Χριστός. Αυτό που ακούω τώρα θα το άκουγα αν το άκουγε ο Χριστός. Εκεί που ήμουν τώρα θα ήθελα να με συναντήσει ο Χριστός. Αν βάλουμε τέτοια μηνύματα στα παιδιά, θα έχουν ένα έλεγχο για εκείνα του πράξεων. Αλλά πρέπει να τα έχουμε και εμείς. Όταν μου είπατε προηγουμένως έτσι, ιδιαίτερος, ότι και μια γιαγιά 80 χρόνων μπαίνει στο Facebook, τι θα πει κανένα παραμυθάκι στο εγγονάκι της μετά, ή θα κάτσει να ασχοληθεί με το Facebook για να ξεσκάσει και αυτή. Ή να μιλήσει με τον εγγονό του στο Facebook. Όχι, λέω, μιλήστε με τα παιδιά, αλλά πες τους κάτι ωφέλιμο. Όχι, τι κάνεις και τι έφαγες και αξίστηκες και πας για ύπνο. Είναι μερικοί που το έχουν βάλει την προσωπική του ζωή. Πάω και κοιμηθώ κάθε νύχτα. Ξύπνησα, καλημέρα. Πήρα τον καφέ μου, γεια σας. Φταρνίστηκα, χαίρετε. Μα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Την προσωπική ζωή εκτίθονται αυτοί σε έναν κόσμο, τα οποία μετά δεν μπορούν να μαζέψουν. Θα το πω και πάλι να τα ακούσουν οι αγαπητοί ακροατές και οι γονείς κυρίως. Έχει πολλά ωραία βιντεάκια τώρα φτιάξει. Και τα δείχνουν, υπάρχουν παντού. Είδα χθες ένα την αποστολή της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με παιδιά. Και τα οποία πρέπει να τα δουν και να τα δουν τα παιδιά τους, όχι και αυτοί οι γονείς μόνοι και μαζί με τα παιδιά τους. Σε μια ωραία ζεστή αγκαλιά, σε ένα ωραίο καναπέ στο σπίτι, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστή πάντοτε. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα όλοι μαζί να χαρούν την οικογένεια, όλα αυτά τα δώρα που μας δίνει ο Θεός και βέβαια ευκαιρίες άλλες πέρα τις οθόνες. Μια εκδρομή, ένα περίπατο, μια επίσκεψη, ένα τραπέζι και κυρίως συζήτηση. Συζήτηση και εμπιστοσύνη στο παιδί. Όλοι από τη μικρή ηλικία, όταν θα χρειαστεί η ώρα να έρθει, θα έρθει η ώρα.
και θα γίνει το Άγιο παιδί μας άγριο, πάλι παιδί μας είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό, και τα παιδιά αυτά που παρασέρνονται, παιδιά μας είναι και αυτά. Και να μην το ξεχωρίζουν από εμάς, γιατί είναι ο καθρέφτης μας τα παιδιά αυτά. Και αν τα δούμε έτσι ως καθρέφτη, τότε θα έρθουμε σε αυτογνωσία, σε συγκέντρωση μέσα μας, θα σκύψουμε μέσα μας και να δούμε τα δικά μας φτεξίματα ο καθένας. Και να κάνουμε... Αν θέλετε να επανέλθουμε στο λίγο, πολύ λίγο χρόνο που μας μένει εκεί που ξεκινήσαμε, όλη αυτή η ενασχόληση με το ίντερνετ νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει και αυτή την φοβία αυτή, και όχι μόνο τη φοβία, αλλά να προκαλέσει και σωματικές και ψυχικές βλάβες, ακόμα να κινδυνεύει και η ζωή ενός παιδιού μέσα από αυτή την πίεση που προέρχεται μέσα από τη συζήτηση που μπορεί να γίνει μέσα στο Facebook. Γιατί το έχω ακούσει από τα παιδιά το πόσο όλοι μαζί μπορεί να μαζευτούν και να είναι εναντίον κάποιου και να τον έχουν βάλει στόχο και να βγάζουν φωτογραφίες του, κείμενά του, κάτι άλλο, και να το κάνουν να παλαβώνει το παιδί και να θέλει να αυτοκτονήσει. Και σε λίγα λεπτά γίνεται ρεζίλι παντού, και αυτό είναι το πιο μεγάλο, το φοβερό για το παιδί, ότι γίνεται ρεζίλι παντού. Και μετά αυτά δεν μπορεί να τα μαζέψεις, όσο και τα μαζέψεις κάπου μένουν μέσα, βέβαια η ζημιά έχει γίνει και τα λοιπά. Επειδή μιλάμε για υπολογιστές και τέτοια, ήρθε η ώρα, μάλλον είχε αργά, αλλά ποτέ δεν αργά, να κάνουμε restart, να πούμε γλώσσα τεχνική υπολογιστών. Επανεκκίνησε δηλαδή στη ζωή μας όλη την καθημερινότητα, από νέες βάσεις όμως. Δεν είναι ποτέ αργά, πατέρ Βασίλη, ποτέ. Να μην τα χάσουμε. Η ζωή είναι μπροστά μας, δόξα τω Θεώ, αφού μας αφήνει ο Θεός και ζούμε. Η αποτυχία είναι δική μας, θα την ομολογήσουμε, και ο Θεός είναι δίπλα μας. Να κάνουμε μια επανεκκίνηση, να δούμε τα πράγματα αλλιώτικα, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας πρώτα, εμείς οι μεγάλοι, και εννοώ και εμάς, τους κληρικούς, τους δασκάλους, τους άρχοντες και τους γονείς, όλους. Να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας εμείς, και θα περάσει τα παιδιά μας και αυτό μετά. Και μην απελπίζεσαι, είναι το μήνυμα. Μετά τη φουρτούνα έχετε η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα είναι η λιακάδα. Μετά την βαρύ χειμωνιά έχετε η άνοιξη. Μετά το σκοτάδι είναι το γλυκοχάραμα και το φως, λέει πολύ ωραία. Μετά τη δύση είναι η ανατολή, λέει ο ποιητής πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ που φέρνεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Λοιπόν, και αν είμαστε στη δύση, έχει ο Θεός. Αλλά να ομολογήσω, να πω, ναι, φταίω και θα αλλάξω. Μίλα, παιδί μου, μίλα. Γιατί αν μας ακούνε και οι παιδιά την ώρα αυτή, να ακούσουν το μήνυμα της Εκκλησίας, της Πυριακής Εκκλησίας, μιλήστε, παιδιά. Στον παπά, στον γονιό, στον δάσκαλο, σε ένα που έχετε εμπιστοσύνη για ό,τι και σας συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν πολλά. Το ξέρετε καλά και εσείς ως πνευματικός. Και πρέπει τα παιδιά να μιλήσουν, να μην πνίξουν μέσα τους όλο αυτό το φόβο, την απόρριψη και την απόγνωση. Γιατί μετά θα οπλίσει και ο διάβολος στο χέρι τους, δυστυχώς, και θα έρθει ο θάνατος που δεν μπορεί πια να διορθώσει εκείνος τίποτα. Λοιπόν, ας αναζητήσουμε όλοι μας θερμές πνοές που θα ζεστάνουν όλους, και το κεράκι μας, το κάθε αυτό κεράκι που θα ανάψει καθένας στη ζωή του, θα φωτίσει τα σκοτάδια, και τα παιδιά μας δεν θα γίνουν σκουπιδόπεδα, όπως λέει το βιβλίο του Δημοτικού της Γλώσσας, εκεί η μάγισσα Φρικαντέλα, αλλά θα γίνουν αγιόπεδα. Και άμα γίνουν και αγριόπεδα, θα ξέρουν ότι αλλάζουν και τα αγριόπεδα, έχουν ευκαιρία, εφόσον ζουν και είναι ακόμα μέρα, να αλλάξουν πάλι. Να δώσουμε στα παιδιά μας τη γεύση του Θεού με μια φράση. Αυτό θα ήθελα να πω, και βεβαίως είναι πολλά από τα οποία θα έπρεπε να πούμε, αλλά ας τα αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. Πατά, αν με καλέσετε γεύση πάλι, ευχαρίστως να έρθουν να συζητήσουμε. Όχι, σας καλούμε, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να επανέλθετε, και να τελειώσουμε έτσι με αυτή την όμορφη φράση που είπατε, να ξεκινήσουμε με ένα restart με την τεχνολογική ορολογία. Αλλά αυτό το restart να αρχίσει με τον Χριστό, ο οποίος ευλογεί και μας δίνει νου, φώτιση, δύναμη να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, αλλά το σπουδαιότερο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ξεφεύγουν από τέτοιες τραγικές καταστάσεις που τους οδηγεί η νέα τεχνολογία, αλλά και η συμπεριφορά κάποιων αγρίων παιδιών. Να ευχηθούμε λοιπόν ο Θεός έτσι να ευλογεί όλους μας στο ξεκίνημα αυτό που κάνουμε και πρέπει να κάνουμε καθημερινά και συνεχώς, να μετανοούμε, και η μετάνοια είναι ένα διαρκές βίωμα, δεν είναι ένα στιγμιαίο μετανοώ και τελείωσε, καθημερινά. Είναι μια καινούργια αρχή. Μια καινούργια αρχή πάντοτε, κάθε μέρα, κάθε και κάθε μέρα, ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτε. Και εγώ από καρδιάς. Σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας,
και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας. Μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.